Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 23 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. «62 οι νεκροί και 937 τα νέα κρούσματα σήμερα. Παραμένει υψηλά σε κρούσματα ο νομός Εύρου. Δικαστικός αγώνας κατά της τροπολογίας Κεραμέως από μηχανικούς και οικονομολόγους. Περιοδία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Θράκη». Τρίτος με τα υψηλότερα κρούσματα παραμένει ο νομός Εύρου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα σήμερα ο ΕΟΔΗ. Συνολικά εντοπίστηκαν 937 κρούσματα, εκ των οποίων τα 32 στον Εύρο. Οι νεκροί σε μία μέρα στη χώρα μας είναι 62. Είμαστε δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αλλά ο κορονοϊός δεν έχει γιορτές και αργίες. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν και σήμερα, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε για το πώς κινείται ο κορονοϊός στην Ελλάδα τις τελευταίες 24 ώρες. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορονοϊό με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΗ και καταγραφεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 937, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 133.365, εκ των οποίων το 52,4% είναι άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 62. Από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 4.402 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι τα 79 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 495. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανάτων είναι 79 έτη. Από τα 937 νέα κρούσματα, τα 32 εντοπίστηκαν στον Εύρο, 19 στη Ροδόπη, 22 στην Ξάνθη, 19 στην Καβάλα, 2 στη Θάσο, 7 στη Δράμα και 17 στις Σέρες. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ενημέρωσε σήμερα με την Υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, ξεκινώντας πως θα πρέπει τις φετινές γιορτές να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ξέρουμε πολύ καλά πως νιώθουμε οι οικογένειές μας, το σπίτι μας, είμαστε όλοι σε ψυχολογική πίεση. Είναι μήνες πίεσης κοινωνικής, οικονομικής, επαγγελματικής, με υγειονομικά συνθήκες δύσκολες, μια πραγματικότητα στην οποία δοκιμάζονται όλοι. Υπάρχει φόβος για τον ιό, υπάρχει άγχος και αβεβαιότητα για την οικονομική κατάσταση, υπάρχει στρες, μεγάλη πίεση για την εφαρμογή των μέτρων, μοναξιά σε πολλούς τους ανθρώπους μας, ψυχική κούραση. Και για όλα αυτά θέλω να τονίσω ότι εμείς, η ελληνική πολιτεία, είμαστε εδώ δίπλα σας. Καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική κοινωνία έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη αντοχή, οριμότητα, προσαρμοτικότητα σε σχέση με άλλες κοινωνίες και άλλες χώρες. Είμαστε εδώ, στηρίζουμε ένας τον άλλον. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας, για τους συμπολίτες μας και εμείς του Υπουργείου Υγείας. Όχι μόνο δεν παραγνωρίζουμε τη σημασία της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, αλλά πιστεύουμε ακριβώς ότι λόγω της πανδημίας χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμπρακτη στήριξη, αυτό κάνουμε. Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι αυξήθηκαν οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης για το 2021. Θέλω να πω ότι ήδη από τον προϋπολογισμό αυξήσαμε τον τακτικό προϋπολογισμό για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης για το 2021 κατά 62% στα 58 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να φτάσουμε στο 2% των συνολικών δαπανών για την υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και επίσης ότι επιδιώκουμε και θα επιτύχουμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας την περαιτέρω χρηματοδότηση δράσεων στήριξης του πληθυσμού σε απομονωμένες περιοχές της χώρας. Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη τόνισε ότι έχει αλλάξει δραματικά η ζωή και η καθημερινότητά μας. Λειτουργούμε σε 24-ωρη βάση τη γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, η οποία ανώνυμα και εμπιστευτικά στελεχώνεται από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες υγείας που βοηθούν τους συμπολίτες μας που αναζητούν εκεί ψυχολογική υποστήριξη. Η γραμμή αυτή λειτουργεί σε συνεργασία με την πρώτη ψυχιατρική κλινική του Εγινητίου Νοσοκομείου, της Ομοσπονδίας των Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Αργό, αλλά και το Χαμόγελο του Παιδιού. Αυτή η γραμμή 10306 έχει απαντήσει
μέχρι σήμερα σε 78.000 περίπου κλήσεις συμπολιτών μας και έχει διαχειριστεί αιτήματα που εκφράζουν άγχος και φόβο για τον κορονοϊό σε ποσοστό 82%, ανασφάλεια για το αύριο τόσο σε προσωπικό όσο και οικονομικό επίπεδο κατά 70%, αλλά και ένα αίσθημα απομόνωσης και κόπωσης σε ποσοστό 65%. Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύσσουμε και προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης με τηλεσυμβουλευτική μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, Skype και Messenger για τους ασθενείς που νοσηλεύονται ή βρίσκονται σε καραντίνα κατοίκων, για τα μέλη των οικογενειών τους, αλλά και για το υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων μας, το οποίο καθημερινά αγωνίζεται για να σώσει τις ζωές των συνανθρώπων μας. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19 με τίτλο «Ελευθερία» παρουσίασε η κυβέρνηση, το οποίο έχει στόχο να διασφαλίσει γρήγορα την ανοσολογική προστασία των πολιτών έναντι της απειλητικής λίμωξης και θα έχει ωφέλη ατομικά και συλλογικά. Σύμφωνα με τις παραγγελίες των δόσεων, η χώρα μας θα παραλάβει περίπου 28 εκατομμύρια δόσεις από διάφορες εταιρείες, καθώς χρειάζονται 2 εμβόλια για κάθε πολίτη. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του Κορονοϊού έχει στόχο να διασφαλίσει γρήγορα την ανοσολογική προστασία των πολιτών εναντί της απειλητικής λίμωξης με τα ωφέλη να είναι ατομικά και συλλογικά. Το Σχέδιο Ελευθερία περιγράφει βήμα-βήμα πόσες δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού θα φτάσουν στη χώρα μας, σε ποιο διάστημα αλλά και από ποιες εταιρείες. Επίσης, αναφέρεται λεπτομερώς στην διαδικασία διανομής και παραλαβής από όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Με βάση το σχέδιο που έχει γίνει, οι εμβολιασμοί θα γίνουν ως εξής. Στην πρώτη φάση θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, διαμένοντες και προσωπικό οίκων ευηγυρίας, διαμένοντες ασθενείς και προσωπικό δομών φροντίδας, χρονίων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης, προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης. Στην δεύτερη φάση θα εμβολιαστούν άτομα 70 ετών και άνω, ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων, άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Ασθενείς με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για να νοσήσουν με COVID-19 ανεξαρτήτως ηλικίας. Προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Άτομα 60 έως 69 ετών, ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων. Ασθενείς 18 έως 59 ετών με νοσήματα που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για να νοσήσουν με COVID-19. Στην τρίτη φάση θα εμβολιαστούν άτομα 18 ετών και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, η χώρα μας θα παραλάβει από την Pfizer BioNTech 4,7 εκατομμύρια δόσεις, από την AstraZeneca Oxford 7,1 εκατομμύρια δόσεις, από την Johnson & Johnson 4,7 εκατομμύρια δόσεις, από την Sanofi GSK 4,7 εκατομμύρια δόσεις, από την Moderna 1,8 εκατομμύρια δόσεις και από την CureVac 5,3 εκατομμύρια δόσεις. Άμεση απόσυρση της τροπολογίας που επιτρέπει την εγγραφή αποφύτων κολληγίων σε επιστημονικούς φορείς ζητούν μηχανικοί και οικονομολόγοι. Η τροπολογία κατατέθηκε ξαφνικά από την Υπουργό Παιδείας και χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως τουλάχιστον καταγγέλουν σε ανακοινώσεις τους στα επιμελητήρια των κλάδων που θίγονται. Το Οικονομικό Επιμελητήριο αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο πήραν την απόφαση για προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της τροπολογίας της Υπουργού. Τον ξεσηκωμό επαγγελματικών ενώσεων και τη λήψη αποφάσεων για δικαστικό αγώνα προκάλεσε η τροπολογία της Υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την εγγραφή των αποφύτων κολεγίων στους επιστημονικούς φορείς. Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο και στην οποία τονίζεται μεταξύ άλλων ότι αποφασίστηκε η προσφυγή στη δικαιοσύνη ώστε να ακυρωθεί εν της πράγμαση η νομοθετική ρύθμιση και να μην προχωρήσει η εγγραφή αποφύτων με τη συγκεκριμένη διάτρητη, όπως χαρακτηρίζεται, διαδικασία. Η θέση μας σαν σύλλογος είναι ταυτόσιμη με αυτή του θεσμικού φορέα μας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου ουσιαστικά είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια εξίσωση και σε μια τέτοια εξέλιξη, κυρίως για τον λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακολουθήσει μία ενδεχομένως όχι πιστοποιημένη ακαδημαϊκή εξέλιξη να αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα ή τα ίδια με αυτά τα οποία έχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακολουθήσει ένα ακαδημαϊκό μονοπάτι διαφορετικό. Άρα δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την τροπολογία έρχομαστε και λέμε και βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακολουθήσει διαφορετικά ακαδημαϊκά μονοπάτια, το ένα που αφορά μια πιστοποιημένη εκπαίδευση ανωτάτου επίπεδου και ανωτέρου, είτε είναι το εσωτερικό είτε είναι το εξωτερικό, αλλά αναμφίβολα αναγνωρισμένη, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε την λήψη
επαγγελματικών δικαιωμάτων από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακολουθήσει μια όχι πιστοποιημένη εκπαίδευση όπως είναι αυτή, όπως αυτή καθορίζεται από την ελληνική πολιτεία. Το Οικονομικό Επιμελητήριο αποφάσισε επίσης να συμπορευθεί με τους άλλους επιστημονικούς φορείς για την ανατροπή της ρύθμισης και την κατάθεση κοινής πρότασης για μια νέα ποιοτική και αδιάβλητη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Εξάλλου, η τροπολογία εκτός από τους οικονομολόγους θίγει επίσης τους απόφοιτους των πολυτεχνείων. Αναμφίβολα είναι τετραετής. Πολλοί προχωρούν περαιτέρω τις σπουδές σε μεταπτυχιακά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έρχεται μετά η αναγνώριση και η εγγραφή του μέσα από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπου πλέον οι άδειες της άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος και του λογιστικού ή φοροτέχνη ακολουθούν με μια διαδικασία χρονικής ορίμασης και εξετάσεων. Το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητά την άμεση κατάργηση της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία κατατέθηκε, όπως επισημαίνει, εν κρυπτό, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με τους επιστημονικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αναμφίβολα αλλοιώνει, αν θέλετε να το πω έτσι, το χώρο το δικό μας, ο οποίος, και να το πω, έχει και αυτό στα δικά του προβλήματα συνολικά, είναι γεγονός ότι δεν συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν συνδράμει δηλαδή προς μια κατεύθυνση ίσως εξορθολογισμού του χώρου της παροχής οικονομολογικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο μεγενθύνει, να το πω έτσι, τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται σε αυτό το χώρο, χωρίς ουσιαστικά όλοι να έχουν περάσει από το ίδιο, να το πω έτσι, ή το ταυτόσιμο, από τα ταυτόσιμα στάδια της ακαδημαϊκής τους επιμόρφωσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και με σκληρή γλώσσα σε ψηφισμά της, η αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει την κατάπτυστη, όπως την χαρακτηρίζει, νομοθετική ρύθμιση. Επιπλέον προαναγγέλει προσφυγές για την ακύρωσή της και κινητοποίησης με διάφορες μορφές, σε συντονισμό με άλλα επιμελητήρια, τους επιστημονικούς συλλόγους των μηχανικών, τα πολυτεχνία και τις πολυτεχνικές σχολές. Λίγο πιο αναλυτικά θα δούμε το συγκεκριμένο θέμα, κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα θα μιλήσουμε με τον οικονομολόγο και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης, τον κύριο Γιάννη Μίτσικα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μίτσικα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κουματζίδου. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Συζητάμε λοιπόν τώρα για την τροπολογία αυτή την οποία πέρασε η κυρία Κεραμέως και τι σημαίνει τώρα αυτό όταν μιλάμε για κολέγια, δηλαδή για ποια μιλάμε, για τα ιδιωτικά τα οποία βρίσκονται στη χώρα μας ή μιλάμε για τις σχολές τις οποίες κάποιοι ακολουθούν στο εξωτερικό. Μιλάμε για τα ιδιωτικά κολέγια που βρίσκονται στην χώρα και λειτουργούν υπό την επίβλεψη κάποιων ξένων ιδρυμάτων. Μάλιστα. Οι οποίοι αυτοί, οι απόφοιτοι μετά, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους όσους έχουν φοιτήσει, έχουν κάνει τις σπουδές τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Ουσιαστικά, εν μία νυχτή, η κυρία Κεραμέως ακυρώνει τα πτυχία μας όλων των επιστημονικών φορέων, των οικονομολόγων, των γεωτεχνικών, των μηχανικών και τα εξισώνει, δίνοντας ίσα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους κολεγίων και αναγκάζει μάλιστα τους επιστημονικούς φορείς να τους εγγράψουν στα μητρώα τους. Είναι κάτι παρόμοιο αυτό το οποίο είχαμε δει και το 2014 με την επαγγελματική ισοδυναμία, δηλαδή, κυρία Μίτσικα, κάτι το οποίο 5 χρόνια μετά τελικά δεν λειτουργήσε από τη χώρα μας λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και το οποίο επανέρχεται με κάποια άλλη μορφή αυτή τη στιγμή. Σωστά, έχει ξαναγίνει παρόμοια προσπάθεια. Τότε επίσης όλοι οι επιστημονικοί φορείς σύσσωμοι είχαμε αντιδράσει. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να γίνει και τώρα. Και η κυρία Κεραμέως θα μας βρει όλους απέναντι. Μάλιστα σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο φορέας ο οποίος εκπροσωπώ στη Θράκη, έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά και προσφέρει στα δικαστήρια ώστε να ακυρωθεί η εν λόγω τροπολογία, η οποία κυριολεκτικά ήρθε εν μία νυχτή. Αυτό όμως ίσχυε μέχρι το 2019, υπήρχε, δηλαδή υπήρχαν κάποιοι απόφοιτοι κολεγίων, ιδιωτικών κολεγίων στη χώρα μας, οι οποίοι υποφελήθηκαν από αυτό το γεγονός. Τώρα, αν πούμε ότι είμαστε στο τέλος του 2021, για ένα χρόνο, 1,5 δηλαδή, σταμάτησε όλη αυτή η διαδικασία και επανέρχεται. Κοιτάξτε, παλιότερα υπήρχε η διαδικασία, υπήρχε θεσμοθετημένο πλαίσιο στο οποίο οι απόφοιτοι περνούσαν από κάποιες
από κάποια αναγνώριση, ουσιαστικά είναι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων και περνούσαν από διαδικασία αναγνώρισης στην Ελλάδα, ώστε να εξισωθούν τα πτυχία τους με τα πτυχία που δίνουν τα κρατικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ένας απόφοιτος μιας οικονομικής, παράδειγμα, σχολής, ο οποίος έχει περάσει πανελλαδικές εξετάσεις, εξισώνεται με ένα αγνώστου ταυτότητας κολέγιο, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, και αναγκάζει το οικονομικό επιμελητήριο να το εγγράψει στα Μητρώα, ουσιαστικά προσφέροντας το απλόχερα, χωρίς καμία διαδικασία, ίσα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτοί οι επιστημονικοί φορείς, όπως και ο δικός σας επιστημονικός φορέας, δεν θα κάνει κάποιον έλεγχο του πτυχίου, των δυνατοτήτων ή κάποια εξεταστική διαδικασία προκειμένου αυτός ο απόφοιτος να μπει στον επιστημονικό φορέα τον οποίο έχει αποφοιτήσει παρόμοια? Όχι, όχι, όχι. Καμία απολύτως δεν περνάει, φεύγει ουσιαστικά η εν λόγω δυνατότητα από τους επαγγελματικούς φορείς, και τους εξαναγκάζει εντός μάλιστα 30 ημερών, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, να τους εγγράψουν στον εκάστοτε φορέα επιστημονικό. Μάλιστα. Και αυτό τι σημαίνει για τα επαγγελματικά δικαιώματα, δηλαδή τα ίσα επαγγελματικά δικαιώματα, από τη στιγμή που κάποιος θα μπει δηλαδή μέσα στο οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος? Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί στην πινακίδα του, ας πούμε, να έχει ότι είναι απόφοιτος ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος? Όχι, φυσικά, έτσι δεν είναι. Δεν αλλάζει κάτι στην ταυτότητα του συγκεκριμένου απόφοιτου, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία μετέπειτα. Την επαγγελματική του ταυτότητα όσον αφορά το ίδρυμα από το οποίο αποφύτησε, προφανώς και δεν αλλάζει. Mm-hmm. Αλλά αναγνωρίζει το τίτλος, ας πούμε, οικονομολόγου ή πολιτικού μηχανικού, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό που το οποίο γνωρίζουμε οι περισσότεροι, τουλάχιστον για τους μηχανικούς, ότι είναι το ΤΑΦ από ΤΕΗ ή από ΑΗ. Σωστά. Είναι, όπως και για τους οικονομολόγους. Mm-hmm. Κάτι παρόμοιο. Τώρα, ας πούμε, μπαίνει και ένας τρίτος, μια τρίτη βαθμίδα, η οποία είναι από ιδιωτικά κολέγια. Σωστά, με ίσα επαγγελματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένα παιδί, έτσι για να το πούμε απλά, ένα παιδί το οποίο έχει δώσει πανελλαδικές, έχει κοπιάσει αυτός, η οικογένειά του, τελείωσε τετραετές ή πενταετές οικονομική ή άλλου τύπου σχολή, μηχανική, μηχανικό, πολυτεχνείο, είτε γεωπόνος, ας πούμε, από το ΓΕΟΤΕ, εξισώνεται με ένα πτυχίο διετούς ή τριετούς φίτησης ιδιωτικού κολεγίου, που δεν υπάρχει κανένας φορέας που το έχει αξιολογήσει, δεν υπάρχει κανένας κρατικός μηχανισμός ή κάποιο θεσμικό πλαίσιο για το οποίο θα είναι σίγουρες οι υπηρεσίες που προσφέρει το συγκεκριμένο, ας πούμε, κολέγιο, και θα μπορεί να είναι βέβαιο ότι οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, στο παράδειγμά μας, έχουν την ίδια κατάρτιση και μπορούν να βγουν να ασκήσουν το επάγγελμα με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια δικαιώματα. Πείτε μου κάτι, ένας απόφοιτος κολεγίου έχει τη δυνατότητα να ανοίξει ένα δικό του γραφείο, μια δική του επιχείρηση, ατομική? Ατομική επιχείρηση σαφώς και μπορεί να ανοίξει. Μάλιστα. Άρα αυτό δεν αλλάζει κάτι, τουλάχιστον όσον αφορά τους οικονομολόγους γενικότερα, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα ή μπορεί να υπάρξουν κι άλλοι? Συγκεκριμένα όσον αφορά τους οικονομολόγους, επειδή είναι από τα επαγγέλματα τα οποία δεν υπάρχει το συγκεκριμένο όριο της τεχνικής ή τεχνολογικού ιδρύματος, δηλαδή, και την εξίσου των ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια, μπορεί να ανοίξει ένα λογιστικό γραφείο, ας πούμε, παράδειγμα. Mm-hmm. Και υπάρχει μια διαφοροποίηση στα έτη στα οποία παίρνει κάποιες τάξεις, την Α ή Β τάξη του επαγγελματία λογιστή φοροτεχνικού. Και ο επιστημονικός φορέας ο οποίος θα δεχθεί αυτόν τον απόφοιτο του κολεγίου θα είναι, ας πούμε, το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος? Αν πρόκειται για κάποια σχολή οικονομικής φύσης, προφανώς το οικονομικό επιμελητήριο, ναι. Είναι υποχρεωμένο να το δεχτεί μετά την τροπολογία? Υποχρεωμένο. Όπως σας είπα και πριν, είναι υποχρεωμένο εντός 30 ημερών. Μάλιστα. Να τον εγγράψει στο Μητρώο. Και στο εξής, κύριε Μίτσικα. Και όλο αυτό, ναι. Και όλο αυτό έγινε με εκπρόθεσμη τροπολογία, κυριολεκτικά εν μία νυχτή,
Και μάλιστα το οικονομικό επιμελητήριο θεωρεί ότι είναι και αντισυνταγματική η εν λόγω τροπολογία. Γιατί το άρθρο 16 του Συντάγματος, στην παράγραφο 5, ρητά αναφέρει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από δημόσια ιδρύματα υπό την επίβλεψη του ελληνικού κράτους. Μέχρι στιγμής, επειδή υπήρξαν τουλάχιστον αντιδράσεις και κινητοποίηση ότι θα πάτε στα δικαστήρια για την τροπολογία αυτή, γνωρίζουμε για το οικονομικό επιμελητήριο και για το τεχνικό επιμελητήριο. Είναι και κάποιοι άλλοι επιστημονικοί φορείς οι οποίοι πλήττονται από αυτήν την τροπολογία? Φυσικά είναι και το ΓΕΟΤΕ. Mm-hmm. Όλοι οι επιστημονικοί φορείς, οι συγκεκριμένοι, και το οικονομικό επιμελητήριο και το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος, αλλά και το ΓΕΟΤΕ, έχουν αντιδράσει σφοδρά από την πρώτη ώρα της εν λόγω τροπολογίας, και επίσης έχουμε και πάρα πολλές ανακοινώσεις από επιστημονικά ιδρύματα, έτσι, δηλαδή από τα πανεπιστημιακά πανεπιστήμια και από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας. Μάλιστα. Και στο εξής θα κάνετε μια συλλογική προσπάθεια, φαντάζομαι, τα επιμελητήρια, τα τρία, προκειμένου να καταργηθεί η τροπολογία. Εμείς σήμερα ως οικονομικό επιμελητήριο, από το ανώτατο όργανο του οικονομικού επιμελητήριου, δηλαδή τη συνέλευση των αντιπροσώπων, υπάρχει απόφαση που προσπαθούμε να πορευτούμε σε κοινή δράση με άλλους επιστημονικούς φορείς, ώστε να ανατρέψουμε την εν λόγω ρύθμιση και την άμεση ακύρωσή της. Μάλιστα. Κύριε Μίτσικα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση και τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Καλό βράδυ, να έχετε καλές γιορτές. Πολύ, να είστε καλά. Στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού, με έκτακτη μεταγωγή και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν ο 35χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο και ο 52χρονος πρώην μάγειρας, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους. Η κυρία ανάκριση για την υπόθεση δεν έχει ακόμη περαιωθεί, καθώς εντός 15ημέρου θα υποβληθούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προς αξιολόγηση όλα τα στοιχεία που τυχόν προκύψουν από τον έλεγχο των κατασχεθέντων από τους δύο κατηγορούμενους. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά από τις μαραθώνιες απολογίες τους στην ανακρίτρια Ρόδου ο 35χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο και ο 52χρονος μάγειρας που κατηγορούνται για κατασκοπία. Οι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση που εξιχνιάστηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου του 2020 από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΠ και την Σημαντική Συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, κατέθεταν επί περίπου 2,5 ώρες ο καθένας. Οι ανατέρα κατηγορούνται για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού κατ' εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών πολιτείας από κοινού κατ' εξακολούθηση και για κατασκοπία από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ενιαίο σκοπό, χρήση για διαβίβαση του κρατικού απορρίτου σε άλλον με σκοπό να προκαλέσουν κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας δημοκρατική.gr, ο 35χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου πέρασε από την πόρτα του γραφείου της ανακρίτριας στις 14 το πρωί κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, φορώντας μάλιστα αλεξίσφαιρο γυλαίκο, και η απολογία του διήρκησε μέχρι τις 12:40. Όπως και προανακριτικά, αφού αναφέρθηκε στην οικογενειακή του κατάσταση, τις σπουδές του και την απασχόλησή του στο προξενείο, αρνήθηκε όσο το αποδίδονται και μάλιστα επιφυλάχθηκε των δικαιωμάτων του. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό για ένα έτος, από τον 8ο μήνα του 2018 έως τον ίδιο μήνα του 2009, και περιγράφει ακολούθως πως απασχολείται από οκταετία ως γραμματέας στο προξενείο με καθήκοντα διερμηνέα. Τόνισε ακόμα ότι συνοδεύει τον πρόξενο σε όλες τις εκδηλώσεις και είναι ο σύνδεσμός του ουσιαστικά με τις αρχές και τους φορείς. Σε ό,τι αφορά τις επαφές του με τον 52χρονο ναυτικό, υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι οι σχέσεις τους, που αναπτύχθηκαν όχι από δική του πρωτοβουλία αλλά του συγκρατούμενού του, είχαν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα λόγω της καταγωγής του. Μιλούσαν όπως διατείνεται για οικογενειακά τους θέματα, για την μηχανοκίνηση και το φαγητό, αλλά και για την πανδημία του κορονοϊού. Σημειώνεται ότι ερωτήθηκε γιατί απέστειλε στον 52χρονο πακέτο συνομιλίας κινητής τηλεφωνίας και αποκρίθηκε ότι το έκανε για να έχουν φιλικές επαφές. Απαλογούμενος, ισχυρίστηκε ότι είναι άτομο χαμηλών τόνων, ότι διάγει ήρεμη ζωή και υποστήριξε ότι η προσπάθεια εμπλοκής του στην υπόθεση συνιστά πράξη καθαρά πολιτική και όχι προσωπική, προκύπτουσα απλά και μόνο από την θέση που κατέχει στο προξενείο της Τουρκίας με στόχο να δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με την σελίδα Δημοκρατική και πάλι,
Ο μάγειρας ήταν συνεργάσιμος, ενώ υπενθυμίζεται ότι είχε ομολογήσει τις πράξεις του από την πρώτη στιγμή. Έχει ομολογήσει μεταξύ άλλων ότι ο 35χρονος τον στρατολόγησε και ότι του έστελνε μηνύματα μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Ο ίδιος του απαντούσε είτε με τηλεφωνικές κλήσεις είτε μέσω της εφαρμογής, ενώ του έδωσε πληροφορίες για τις κινήσεις του ελληνικού στρατού τον Οκτώβριο του 2020 δύο φορές, ενώ τον Νοέμβριο υπήρξε, όπως ισχυρίστηκε, ρήξη στις σχέσεις τους, διότι αντιλήφθηκε ότι ήταν επικίνδυνος. Φέρεται ο 35χρονος να το απέστειλε μάλιστα με μήνυμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του και δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, ο 52χρονος επεδίωκε να τον πείσει να στρατολογήσει κι άλλα πρόσωπα με παρεμφερή καθήκοντα σε πλοία της γραμμής. Υποστήριξε ότι έδωσε στον 35χρονο πληροφορίες μετά από δύο ταξίδια τον Οκτώβριο για τις ακριβείς θέσεις των πολεμικών πλοίων, τον αριθμό αυτών και τα διακριτικά που έφεραν στην πλώρη, αλλά και τον αριθμό των στρατιωτών σε αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, αρνήθηκαν τα όσα τους καταλογίζονται για τη δράση του σε Ρόδο και Καστελόριζο, ενώ επέριψαν ευθύνες ο ένας τον άλλον. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, που έχει συγκλονίσει την περιφέρειά μας και μιλάμε για την δολοφονία του 42χρονου στην Καβάλα. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την Καβάλα, τον Κώστα τον Λουκούμη, τον οποίο θα συναντήσουμε μέσω Skype. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από πολλές μέρες τελικά είδαμε σήμερα την απολογία του δράστη τελικά, ότι τον σκότωσε τον 42χρονο. Ακριβώς. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 47χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον επιχειρηματία Γιώργο Γρηγοριάδη έξω από το σπίτι του. Ο δράστης της δολοφονίας υποστήριξε στην απολογία του ότι θεώρησε πως επιχείρησε να διαρρήξει το σπίτι του το θύμα. Ο κατηγορούμενος το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Καβάλας προκειμένου να απολογηθεί. Παρέμεινε για τρεις περίπου ώρες στο ανακριτικό γραφείο και το μεσημέρι κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέως. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, τον κύριο Γιώργο Αποστολίδη, ο πελάτης του εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του και ανέφερε ότι δεν γνώριζε ακόμα πώς έφτασε στο έγκλημα. Δίνοντας βέβαια και την δική του εκδοχή για την υπόθεση, ο 47χρονος δράστης είπε στο δικαστικό λειτουργό ότι ο Γρηγοριάδης αποπειράθηκε να διαρρήξει το σπίτι του και γι' αυτό έγινε ο καυγάς μεταξύ τους. Το θύμα βρισκόταν μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος συνειδητοποίησε ότι προσπαθεί να του διαρρήξει το σπίτι του. Επήλθε μια λογομαχία η οποία είχε σαν αποτέλεσμα το τραγικό αυτό συμβάν. Αυτά υποστήριξε ο κύριος Αποστολίδης, ξαναλέω, ο δικηγόρος του 47χρονου. Τον οποίο τον σκότωσε και μετά τον μετέφερε, Κώστα, στην απομακρυσμένη εκείνη περιοχή. Ακριβώς. Έβαλε το πτώμα στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Αρχικά προφασίστηκε ότι θα το πάει στο νοσοκομείο, αλλά στη συνέχεια, εφόσον κατάλαβε ότι ξεψύχησε, τον μετέφερε στο αρδευτικό κανάλι στην περιοχή των Σερών και το πέταξε, όπου εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα. Πιο συγκεκριμένα, ανήμερα των γενεθλίων του, εξαφανίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου και εντοπίστηκε στο αρδευτικό κανάλι των Σερών στις 16 Δεκεμβρίου, σε αγροτική έκταση στην Ιγρίτα, πιο συγκεκριμένα, Χριστίνα. Είχανε κάποια σχέση μεταξύ τους, Κώστα, οι δύο άντρες? Δηλαδή, όντως υπήρχε περίπτωση να πήγαινε το θύμα για να κάνει κάποιες εργασίες? Γιατί σήμερα κυκλοφορούν και κάποιες εικόνες, φυσικά, από κάμερες ασφαλείας, από καταστήματα τα οποία είχε πάει να αγοράσει κάποια υλικά λίγο πριν μεταβεί στο σπίτι του δράστη. Είχε κάποια εργασία εκεί να κάνει και φαίνεται ότι ο δράστης τον πέρασε για κάποιον ο οποίος πάει να διαρρήξει το σπίτι του. Σε γειτονικό σπίτι, οι πληροφορίες λένε ότι σαν ηλεκτρολόγος έκανε κάποιες εργασίες, κάποιες εργασίες ανακαίνησης. Το βίντεο αυτό, το ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, έχει καταγράψει τις τελευταίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντα, στιγμές της ζωής του άτυπου Γρηγοριάδη, αφού οι αγορές έγιναν λίγα λεπτά πριν από την ώρα που θεωρείται ότι κόπηκε το νήμα της ζωής του, Χριστίνα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε, βέβαια, Κώστα, να πούμε εικόνες σήμερα από την μεταγωγή του δράστη στην αστυνομία, στο δικαστήριο, προκειμένου να δώσει και τις ανάλογες εξηγήσεις.
Και φυσικά να πούμε ότι εδώ δεν τελειώνουν όλα, δεν πάβει να κόπει και το νήμα της ζωής ενός 42χρονου στην Καβάλα και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κώστα, να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα φυσικά. Ευχαριστώ λεπτά ακόμα. Ναι. Σχετικά με την μητέρα του, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, η μητέρα του 47χρονου. Επειδή είχε ακουστεί στην αρχή ότι είχε εμπλακεί και αυτή στην συγκεκριμένη πιθανότητα μεταφορά του πτώματος, έτσι. Ο δικηγόρος της, ο κύριος Δημήτρης Παγουτσής, αποκάλυψε πως η γυναίκα είπε ότι θα προτιμούσε να είναι αυτή ο άνθρωπος που θα ήταν νεκρός ή θα προτιμούσε να είναι στη θέση της μάνας του θύματος. Αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση, ενώ ο δικηγόρος της, ο κύριος Παγουτσής, σημείωσε ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες στο έγκλημα. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μια φορά. Καλό βράδυ να έχεις. Καλά Χριστούγεννα. Σε σχηματισμούς, φυλάκια και μονάδες του Εύρου περιόδευσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε μονάδες στην Αλεξανδρούπολη, τον Προβατώνα, τον Διδημότυχο, καθώς και μονάδες και επιτηρικά φυλάκια στην ευρύτερη περιοχή. Μετέβη επίσης στον Πόρο, όπου επιθεώρησε την κατασκευή του αποτρεπτικού φράχτη. Την 3η 22 Δεκεμβρίου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επισκέφθηκε μονάδες και σχηματισμούς των ενόπλων δυνάμεων, όπου αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό με την ευκαιρία των Άγιων Ημερών των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο, την 25η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων στη Χρυσούπολη, την 115η τεθωρακισμένη ταξιαρχία στο Πετροχώρι Ξάνθης, το στρατηγείο του 4ου Σώματος Στρατού στη Ξάνθη, το στρατηγείο της 113ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Αλεξανδρούπολη, το στρατηγείο της 7ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας στον Προβατώνα Εύρου, το στρατηγείο της 15ης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού στο Διδημότυχο, καθώς και μονάδες και επιτηρητικά φυλάκια στην παρεύριο περιοχή. Κατά την επίσκεψή του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων για την εξαιρετική προσπάθεια και τις επιδόσεις αυτού εναντί της πολύμηνης τουρκικής προκλητικότητας. Τόνισε δε την επιτυχή αντιμετώπιση της υβριδικής απειλής αύξησης προσφυγικών ροών στον Εύρο από τον Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, πετυχαίνοντας σχεδόν την εκμηδένιση αυτών, όπως επίσης την συνεχή εγρήγορση κατά τη διάρκεια των προκλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έδωσε εντολές για την συνέχιση της προσπάθειας αυτής. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν αναλυφθεί από το ΓΕΕΘΑ υπό τις κατευθύνσεις του ΙΠΕΘΑ για την υλοποίηση των εξαγγελιών της κυβέρνησης σχετικά με τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, με την πρόσκτηση νέων μέσων, τη συντήρηση και τον εξυγχρονισμό παλαιότερων, καθώς και την συνολική αναβάθμιση των δυνατοτήτων των υποδομών, των μέσων και των υλικών. Επίσης, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων, επεσήμανε ότι αναμένονται εντός του 2020 οι προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.600 ΕΠΟΠ και 1.000 ΝΟΒΑ, καθώς και η αύξηση των εισαγόμενων στις παραγωγικές σχολές, οι θέσεις των οποίων για το 2021 έχουν ήδη αυξηθεί κατά 516 άτομα. Τέλος, κατά την παραμονή του στον Εύρο, επιθεώρησε τον υποκατασκευή φράχτη στην περιοχή του Πόρου, όπου οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Όχι χαλάρωση των μέτρων, αλλά εντατικοποίησή τους εφαρμόζει η κυβέρνηση για την περίοδο των εορτών. Η ελληνική αστυνομία και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι παντού και ιδιαίτερα κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, αναλύοντας το σχέδιο της κυβέρνησης. Για λόγους προστασίας από τον ιό και για να αποφύγουν το πρόστιμο, οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης θα γιορτάσουν οικογενειακά και στο σπίτι τους τα φετινά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα όπως και το Πάσχα θα περάσουν οι πολίτες φέτος και αυτό ανακοινώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά. Τις ημέρες των γιορτών μπορούν να συγκεντρωθούν 2 οικογένειες και μέχρι 9 άτομα. Επίσης, η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών, χωρίς κάποια εξαίρεση για την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εσείς πώς θα περάσετε τις γιορτές? Πώς θα περάσουμε? Με συγγενείς? Με τίποτε. Ούτε τα παιδιά θα έρθουν. Δεν έρχονται, φοβούνται. Θυμάστε άλλες τέτοιες γιορτές? Όχι. Όχι, δεν είναι. Εκτός από το Πάσχα πέρυσι, άλλες γιορτές δεν υπάρχουν. Δεν θα ρισκάρετε να βγείτε να συναντήσετε? Όχι, εμείς προσωπικά η οικογένειά μου είναι... Τώρα εγώ μόνο που βγαίνω μία βόλτα να ψωνίσω εδώ, ένα καφέ εδώ και αυτά. Προσέχετε και φοβάστε και τα πρόστιμα? Πού τα πρόστιμα, βέβαια, 300 ευρώ τώρα. Η μοναδική εξαίρεση την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων θα είναι στο εύρος των ελέγχων που θα γίνονται σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές με μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο.
Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, η ελληνική αστυνομία και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι παντού και ιδιαίτερα κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας για λόγους προστασίας από τον ιό και για να αποφύγουν το πρόστιμο οι πολίτες να γιορτάσουν οικογενειακά και στο σπίτι τους. Γιορτές στο σπίτι, μπριζόλες σε ψήσιμο, χοιρίνες, παρέες δεν υπάρχουν, κανένας θα μας επισκεφτεί, μεμονωμένα, με μουσική και τραγούδια, τίποτα άλλο. Είναι περίεργες αυτές οι γιορτές. Πάρα πολύ. Όταν σε έχουν ένα κλεισμένο με μία μάσκα, δεν βλέπεις, δεν σε γνωρίζει ο άλλος. Τι να πω. Από εκεί και μετά όλα πλέον είναι κατάσταση δύσκολη. Περιορισμοί θα ισχύσουν και για τους χώρους λατρείας. Στις εκκλησίες, ως γνωστόν, επιτρέπεται η εκτέλεση λειτουργιών παρουσία πιστών τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα. Εντός του χώρου λατρείας επιτρέπεται ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα με 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων προς κάθε κατεύθυνση. Ο μέγιστος αριθμός παρισταμένων είναι 25 άτομα, ενώ στην περίπτωση των Μητροπολιτικών Ναών τα 50 άτομα. Δεν θα πάμε ο καθένας μόνο στο σπίτι για να περάσει από την τεθνή να αρρώσει να φύγει, γιατί άρχισε το κόσμο να μειώνεται, να πάμε καλά και να κάνουμε όλοι ευχάριστες γιορτές. Από έλεγχο έτυχε να περάσετε όλο αυτό το διάστημα? Πέρασε. Έλεγχο από την αστυνομία, λέτε. Πέρασε, ό,τι είχα το χαρτί. Εντάξει. Πρόστιμο δεν εισπράξει. Όχι. Αύξηση στις πωλήσεις λόγω των γιορτών καταγράφουν τα καταστήματα πώλησης αλκοολούχων ποτών τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένας από τους κλάδους του εμπορίου που έχει πληγεί σημαντικά από την υγειονομική κρίση, κυρίως μετά το λουκέτο που επιβλήθηκε στην εστίαση. Οι κάβες ποτών παραμένουν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας. Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχουν προσαρμόσει το ωράριό τους, ειδικά αυτές τις γιορτινές ημέρες. Ο φετινός τζίρος των καταστημάτων πώλησης αλκοολούχων ποτών είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όμως τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύξηση στις λιανικές πωλήσεις. Με τα μπαρ και τα εστιατόρια να παραμένουν κλειστά από τον Νοέμβριο, η διασκέδαση πλέον γίνεται κατοίκων έστω και οικογενειακά. Την τελευταία εβδομάδα η κίνηση πράγματι είναι λίγο αυξημένη. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τα περσινά Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι πράγματι λίγο αυξημένη η κίνηση στην αγορά. Μία μικρή αύξηση στην λιανική πώληση πράγματι έχουμε. Είναι επίκαιρο το προϊόν αυτές τις ημέρες και υπάρχει μία σχετική αύξηση στις πωλήσεις. Τα καταστήματα εστίασης είναι οι σημαντικότεροι πελάτες για τις κάβες ποτών. Το λουκέτο που επιβλήθηκε έχει προκαλέσει πτώσεις στις πωλήσεις και το χειρότερο είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα γίνει η πολυπόθετη επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη πτώση του τζίρου. Ασχολούμαστε μόνο με τη λιανική πώληση αυτή τη στιγμή. Η χονδρική μας έχει πέσει εξ ολοκλήρου. Είναι ελάχιστες πωλήσεις χονδρικής κάνουμε. Από τα λεγόμενα των επαγγελματιών της εστίασης υπολογίζουν το Μάρτιο με Απρίλιο ότι θα ανοίξουν. Αυτό μας μεταφέρουν οι συνεργάτες μας από την εστίαση. Πάντως, στις τελευταίες ημέρες η ζήτηση αλκοολούχων ποτών αυξάνεται και αυτό λόγω των γιορτών. Φέτος τα Χριστούγεννα θα εορταστούν οικογενειακά χωρίς εξόδους σε κέντρα διασκέδασης και ρεβεγιών σε χώρους εκδηλώσεων. Έτσι τα νοικοκυριά φροντίζουν να προμηθευτούν το αλκοόλ που θα σερβιριστεί στο γιορτινό τραπέζι. Κυρίως κρασί. Το κρασί είναι πλέον το αλκοόλ της εποχής. Τα σκληρά ποτά όπως τα αναφέρουμε, τα αλκοολούχα, είναι σε μια ύφεση αυτή την εποχή. Πρωτοστατεί το κρασί, γιατί στο γιορτινό τραπέζι όλοι θέλουν ένα καλό κρασί να έχουν. Σαφέστατα είναι η δουλειά μας, την έχουμε σπουδάσει αυτή τη δουλειά και σαφέστατα και μπορούμε να σας προτείνουμε το κατάλληλο κρασί για κάθε πιάτο που θα σερβίρετε στο τραπέζι σας. Οι καβές ποτών παραμένουν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας. Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχουν προσαρμόσει το ωράριό τους, ειδικά αυτές τις γιορτινές ημέρες. Ανήκουμε στην κατηγορία τροφίμων και ποτών και εμπίπτουμε στην ίδια οδηγία. Είμαστε ανοιχτοί σε όλη τη διάρκεια του lockdown και μπορεί ο πελάτης να μπει στο κατάστημα οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.
Δεν είμαστε πειραματόζωα, λένε με επιστολή τους με αποδέκτρια την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μαθήτριες της Ροδόπης. Με αφορμή την πανελλήνια κινητοποίηση των μαθητών κατά των νέων μέτρων, εκπρόσωποι των σχολείων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με την επιβολή των νέων αυτών μέτρων, αλλά και για την διαχρονική αρνητική στάση απέναντι στην όποια προσπάθεια κινητοποίησής τους. Μαθήτριες από την Κομωτινή ως εκπρόσωποι των 1ο, 2ο, 3ο ΓΕΛ και 2ο ΕΠΑΛ Κομωτινής απέστειλαν επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, κυρία Νίκη Κεραμέως, για να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους απέναντι στα σοβαρά προβλήματα της τηλεεκπαίδευσης. Οι μαθητές δηλώνουν αντίθετοι στις ριζικές αλλαγές και στις κοινωνικές ανισότητες που φέρνει η εξαποστάσεως εκπαίδευση λόγω της πανδημίας. Οι μαθήτριες εκπρόσωποι των σχολείων λένε όχι σε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα εν μέσω πανδημίας. Επιχειρηματολογούν ως εξής. Εν μέσω πανδημίας, σε αυτούς τους χαλεπότατους καιρούς, είναι απαράδεκτο να συμβαίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, πόσο μάλλον όταν αυτή η αλλαγή συμβαίνει 6 μήνες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων. Αυτό έχει τραγικές επιπτώσεις τόσο στην ψυχολογία μας, η οποία είναι ήδη επιβαρημένη λόγω του άγχους των πανελληνίων, όσο και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα εν γέννη. Νιώθουμε αδικημένοι, ταλαιπωρημένοι, αγανακτισμένοι. Τονίζουν ότι δεν είναι πειραματόζωα, πως έχουν όνειρα και φιλοδοξίες, ρωτώντας ως πότε θα τοποθετεί το Υπουργείο Παιδείας σε εμπόδια που περιορίζουν τις δυνατότητές τους. Στην επιστολή θίγονται επίσης και τα προβλήματα που υπάρχουν στην τηλεεκπαίδευση. Οι συνθήκες που επικράτησαν εξαιτίας της τηλεεκπαίδευσης αφήνουν πολλούς συμμαθητές μας στο περιθώριο. Συνεχώς παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παραδείγματα απάνθρωπων καταστάσεων και καλείται τους ανθρώπους να αλλάξουν, ενώ παραβλέπεται και δυσχεραίνεται τις συνθήκες που βιώνουμε καθημερινά. Μάλιστα, οι μαθητρίες εκπρόσωποι των 4 σχολείων θυμίζουν και το πρόσφατο παράδειγμα εντολής διακοπής ρεύματος σε αγροτική οικογένεια σε χωριό της Ροδόπης εν μέσω τηλεεκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για ένα κοινωνικό θέμα που καίει. Καταλήγουν πως η τηλεεκπαίδευση που με τόση ευκολία παρουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι αποδοτική και σαφώς δεν αποτελεί εύχριστο μέσο για όλους τους μαθητές. Οι εκπρόσωποι μεταφέρουν εκ μέρους των συμμαθητών τους, που σε μερικούς μήνες θα εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις, τα αιτήματά τους. Ακούμε καθημερινά ότι είμαστε τυχεροί και ότι βρισκόμαστε σε ευνοϊκότερη θέση από τους μαθητές της περσινής τρίτης λυκείου εξαιτίας του υποτιθέμενου άπλετου ελεύθερου χρόνου που πιστεύετε ότι διαθέτουμε. Δεν λαμβάνετε όμως υπόψη σας ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα μόνο στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά και στον λόγο της ύλης που οφείλει να διεκπεραιωθεί. Το μόνο που ζητούμε είναι να εξεταστούμε δίκαια και με τον τρόπο που είχε πιστεί μέχρι τούδε, χωρίς να προβείτε σε καμία μεταβολή της εξέτασης. Θα ήταν ωφέλιμο οι ηθήνοντες του Υπουργείου Παιδείας να σκεφτούν τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, δηλαδή τη μαθητιώσα νεολαία, και να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση μας. Καταλήγουν. Κίτρινα μπουφάν στο προσωπικό της τροχέας δράμας παρέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Παπαδόπουλος. Όπως έγινε γνωστό, το αίτημα για τα μπουφάν κατατέθηκε από πλευράς του διοικητή και η ανταπόκριση του Αντιπεριφερειάρχη ήταν άμεση. Φωσφορούχα τροχονομικά μπουφάν κίτρινου χρώματος προσέφερε την Τετάρτη ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, στην τροχέα Δράμας. Η προσφορά των μπουφάν πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, παρουσία του διοικητή του τμήματος τροχέας, κ. Μινά Κάρλιου, και αστυνομικών στελεχών. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Δράμας, Εργασία ΣΥΝ, το αίτημα για τα μπουφάν κατατέθηκε από πλευράς του διοικητή και η ανταπόκριση του Αντιπεριφερειάρχη ήταν άμεση. Στις δηλώσεις του, ο κ. Κάρλιος ανέφερε: «Σας ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους όλων των αστυνομικών του τμήματος τροχέας δράμας για την ευγενική αυτή προσφορά που άμεσα ανταποκριθήκατε σε αυτό το αίτημα. Τα παιδιά είναι συνέχεια έξω στους δρόμους και τα χρειάζονται για την ατομική τους προστασία κυρίως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ακόμη πιο καλά. Θα ήθελα με την ευκαιρία να σας μεταφέρω και τις ευχές του κυρίου αστυνομικού διευθυντή δράμας, του κυρίου Σέρτη, ο οποίος λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να έρθει και αυτό σήμερα για την παραλαβή των τροχονομικών αυτών μπουφάν». Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε: «Να πω και πάλι ευχαριστώ στην αστυνομική διεύθυνση δράμας και σε εσάς, κύριε διοικητά, εκπροσωπώντας την τροχέα και στα στελέχη σας όλα για αυτή την προσφορά ειλικρινά που έχετε καθημερινά προς την κοινωνία της δράμας. Θεωρώ ότι επιτελείτε το έργο σας με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα και νομίζω ότι από μεριάς μας κάνουμε το αυτονόητο προς εσάς. Αυτός είναι και ο ρόλος μας και νομίζω ότι εμείς πρέπει να υπηρετούμε προς αυτή την κατεύθυνση με σεβασμό και αγάπη προς όλους αυτούς τους ανθρώπους της ευγενικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο». Ο κ. Κάρλιος πρόσθεσε πως μόνο μέσα από τη συνεργασία θεωρώ πως μπορούμε να πάμε πιο μπροστά και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας, ενώ στη συνέχεια ανταλλάξαν ευχές για τα Χριστούγεννα και τη Νέα Χρονιά.
Τις ευχές και τις επιθυμίες μικρών και μεγάλων δέχονται τα κόκκινα γραμματοκιβώτια που είναι τοποθετημένα έξω από τα καταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων σε όλη την Ελλάδα. Η δράση «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη», η οποία διοργανώνεται από τα ΕΛΤΑ εδώ και 29 χρόνια, αποκτά φέτος μία ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτή τη δύσκολη χρονιά η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, για σύνδεση, για ελπίδα και αισιοδοξία είναι πιο έντονη από κάθε άλλη φορά. Υγεία, αγάπη και ειρήνη είναι οι ευχές που βγαίνουν από τα περισσότερα χίλιες ώρες πριν τη γέννηση του Θεανθρώπου. Εκτός από ευχές είναι η περίοδος που ανταλλάσσουν δώρα οι πολίτες και αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους είναι να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των μικρών παιδιών. Αυτές καταγράφονται στα κόκκινα γραμματοκιβώτια των ελληνικών ταχυδρομείων που τοποθετήθηκαν και φέτος στην Αλεξανδρούπολη, περιμένοντας τα γράμματα μικρών και μεγάλων. Γράμματα πολύχρωμα με ζωγραφιές και πρωτότυπες κατασκευές, όμορφες ευχές και κυρίως με τις περιγραφές των πολυπόθητων δώρων. Γράμματα συγκινητικά που δεν περιμένουν δώρα, αλλά μεταφέρουν τους προβληματισμούς και την αγωνία των μεγάλων. Υγεία πάνω απ' όλα και το μοναδικό ίσως πράγμα στις εποχές ειδικά που διανύουμε και λίγο περισσότερο τύχη για το 2021 για όλους τους ανθρώπους, γιατί ο καθένας λίγο πολύ έχει περάσει αρκετές δυσκολίες και σίγουρα δεν θέλει να επαναληφθούν τα πράγματα του 2020 ξανά για το 2021. Όλα τα άλλα νομίζω μπορούμε να τα αποκτήσουμε με άλλους τρόπους. Την υγεία όμως και την τύχη αυτό μπορούμε να το ευχηθούμε μόνο και ελπίζουμε στο καλύτερο. Η δράση «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη», η οποία διοργανώνεται από τα ελληνικά ταχυδρομεία εδώ και δεκαετίες, αποκτά φέτος μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτή τη δύσκολη χρονιά η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, για σύνδεση, για ελπίδα και αισιοδοξία είναι πιο έντονη από κάθε άλλη φορά. Τι θα ευχόσασταν σήμερα αν ήσασταν παιδί για το 2021? Τι να ευχόμουν, το 2021 να φέρει υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα αυτά, να μην έχουμε την ταλαιπωρία που περάσαμε το 2020. Νομίζω πρώτα απ' όλα για την πανδημία ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Απίστευτη η ταλαιπωρία όπως βλέπουμε όλοι μας. Όλα αυτά τα γράμματα με υπευθυνότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία συγκεντρώνονται στον τομέα δημοσίων σχέσεων των ελληνικών ταχυδρομείων, που τις μέρες αυτές μετατρέπεται σε ταχυδρομείο του Αγίου Βασίλη. Και στη συνέχεια, με την πολύτιμη βοήθεια του δικτύου όλης της χώρας, αποστέλλονται οι απαντήσεις σε όσα από αυτά αναγράφονται στον φάκελο, τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Δέλτα Τηλεόραση. Ακολουθεί η εκπομπή «Αγροτικό Βήμα» με τον Νίκο Κυλίμο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ, ζεστό βράδυ και να μείνετε ασφαλείς.